Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είστε? Ονομάζομαι Κάλφα Σιμέλα. Είμαι μέλος της ομάδας μητρικού θυλασμού Σερών. Είμαστε μαμάδες εθελόντριες με εμπειρία στο θυλασμό οι περισσότερες. Η ομάδα έχει συγκροτηθεί από το 2012. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού στην Ελλάδα 1 με 7 Νοεμβρίου. Και μαζευόμαστε κάποια Κυριακή του μήνα, όπως και σήμερα εδώ, για να ενημερώσουμε τις μαμάδες, να μοιράσουμε κάποια φυλάδια, να τους δώσουμε χειροποίητα δωράκια. Γνωρίζουν οι Ελληνίδες μητέρες, ενημερώνονται? Όσο περνάνε τα χρόνια η ενημέρωση είναι περισσότερη. Αρκετές είναι οι μαμάδες που δείχνουν ενδιαφέρον και θυλάζουν και επιστρέφουν στο θυλασμό. Το ίδιο και οι κλινικές και τα νοσοκομεία που όλο και περισσότερα γίνονται φιλικά προς τα μάτια. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες ενημερώνουν τις μητέρες, οι οποίες είναι. Υπάρχουν και οι ΜΕΣ, είμαστε και εμείς που είμαστε μαμάδες, δεν είμαστε επαγγελματίες υγείας. Δεν προσπαθούμε να τους αντικαθιστήσουμε. Απλά ο θυλασμός είναι μια τέχνη και εμείς την περνάμε, επειδή το έχουμε βιώσει, την περνάμε στις επόμενες. Έχετε κάνει κάποια σεμινάρια ή είναι καθαρά εμπειρικά όλα αυτά? Εμάς είναι καθαρά εμπειρικά. Σεμινάρια, άδεια τέλος πάντων εμπειρία στο μητρικό θυλασμό επίσημος φορέας είναι η Λαλέτσε Λίγκ. Είναι ο Σύνδεσμος Θυλασμού Ελλάδος. Η οποία είναι οργανωμένο σωματείο, όπου οι μητέρες πάλι είναι εθελόντριες και προσφέρουν γνώσεις. Και στην ουσία αυτό κάνουμε και εμείς. Είμαστε από πίσω τους και τους προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να διαδώσουν, ας πούμε, το σωστό μήνυμα. Υπάρχουν έτσι διάφορες απόψεις να θυλάζουν τα παιδιά ως 1 χρονών, ως 3 χρονών. Ακούμε τη φράση, όπα το παιδί είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να σταματήσει να θυλάζει. Τι ισχύει τελικά? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι καλό είναι να θυλάζουν μέχρι τα 2 χρόνια. Αυτό συστήνει, τα 2 έτη. Και από εκεί και πέρα όσο αντέχει η μαμά και το παιδί. Και εμείς από τη δική μας εμπειρία αυτό λέμε. Όσο αντέχει η μαμά, δηλαδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. Καλό είναι τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο που είναι το γάλα είναι κυρίως η τροφή του παιδιού. Και από εκεί και πέρα όσο αντέχει η μαμά. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και για την υγεία του και συναισθηματικά ωφέλη έχει πάρα πολλά, γιατί έρχονται κοντά με τη μαμά περισσότερο, είναι πιο δεμένα. Και περνάει πάρα πολύ εύκολα κάθε αρρώστια το παιδί, πολύ πιο εύκολα, ενισχύεται το νοσοκομείο του. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία, πάρα πολλές πληροφορίες που μπορεί να τις βρει κανείς και στην ομάδα μας και στο Σύνδεσμο Θυλασμού Ελλάδος. Και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα, θυλασμός σε δημόσιους χώρους. Αυτό πάλι είναι στο πώς νιώθει κάθε μαμά. Δεν είναι κακό. Αν η μαμά θέλει να θυλάσει, γιατί το παιδί πεινάει εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αλίμονο. Είναι ανάγκη του παιδιού. Δεν είναι ούτε από χόμπι, δεν είναι ούτε μόδα. Αυτό το κάνανε ούτε πάντα. Ούτε προσπαθεί να προκαλέσει. Όχι, πεινάει βέβαια, το παιδί όχι, και πρέπει. Είναι τόσο απλό. Απλά πεινάει το παιδί και θέλει να φάει. Τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ. Κι εγώ.